Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα tutorial βίντεο για την Binance. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε το Binance Merchant, όπου είναι μια τέλεια λύση, θα έλεγα, για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους και να παρέχουν δυνατότητα στους πελάτες να πληρώνουν απευθείας και με κρυπτονομίσματα, χωρίς να ρισκάρουν και τις κυμάνσεις της αγοράς σε διάφορα κρυπτονομίσματα, γιατί μπορεί μια επιχείρηση να λάβει πληρωμές από τους πελάτες απευθείας σε stablecoin που είναι ένα προς ένα με το αμερικάνικο δολάριο. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Binance Merchant, που είναι μια υπηρεσία της Binance για είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία βασικά της Binance για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα κρυπτονομίσματα και θέλουν να δώσουν βασικά λύσεις στους ανθρώπους να πληρώσουν και με κρύπτο. Μπορεί δηλαδή μια επιχείρηση να κάνει μαζικές πληρωμές στο προσωπικό, σε προμηθευτές, στους πελάτες και πολλά άλλα, και φυσικά να δέχεται πληρωμές σε κρυπτονομίσματα, σε stable coins όπως USDT, BUSD. Αυτό λοιπόν θα δούμε σήμερα. Πριν ξεκινήσουμε, ένα like στο βίντεο, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, για καθημερινή ενημέρωση, αναλύσεις αλλά και για άλλα βίντεο για την Binance, γιατί ανεβάζω τακτικά και έχω φτιάξει ήδη μια σειρά από βίντεο για την Binance με 19 μέχρι στιγμής, και θα προσθεθούν φυσικά και άλλα στο μέλλον. Ξεκινώντας από ένα tutorial βίντεο που είναι για το πώς να αγοράσει κάποιος, πώς να ανοίξει λογαριασμό, να αγοράσει κρυπτονομίσματα, πώληση, trading, αναλήψεις, τραπεζικές μεταφορές κτλ. Έως και πολλά άλλα μετά στη συνέχεια για την Binance. Τώρα, αν κάποιος δεν χρησιμοποιεί ακόμα την Binance, θα πρέπει να ανοίξει ένα λογαριασμό σε πρώτη φάση και μετά στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό που θα δείξω στο σημερινό βίντεο. Όποιος δεν έχει ανοίξει λογαριασμό, έχει ένα link από κάτω στην περιγραφή του βίντεο, το οποίο δίνει και $50 στους νέους χρήστες που θα εγγραφούν στην Binance. Αυτή η προσφορά ισχύει τουλάχιστον μέχρι στιγμής που κάνω το βίντεο. Στο μέλλον δεν ξέρω πώς, αν θα ισχύει και μέχρι και πότε. Αλλά μέχρι στιγμής που κάνω το βίντεο ισχύει. Και πάμε να δούμε λοιπόν τώρα το Binance Merchant, όπου μπορεί να κάνει αίτηση οποιοδήποτε έχει έστω και μια ατομική επιχείρηση μέσα σε αυτό. Γι' αυτό λέω και ότι είναι και για επαγγελματίες και ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Που έχουν τουλάχιστον ατομική επιχείρηση. Και μπορούν να εκμεταλλευτούν λοιπόν την πλατφόρμα της Binance, έχοντας απλώς ένα λογαριασμό στην αρχή, έχοντας περάσει ένα KYC, πιστοποίηση των προσωπικών στοιχείων, και μετά στη συνέχεια να προσθέσουν και τις πληροφορίες της επιχείρησης, να κάνουν αίτηση και να λάβουν την έγκριση και μετά στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα κανονικά. Έχει και στην πλατφόρμα οδηγίες, θα σας πω λίγα πράγματα. Μπορεί κάποιος να σας πληρώσει απευθείας, να πληρώσει μια επιχείρηση λοιπόν με κρυπτονομίσματα. Μπορεί να στείλει link κάποιος. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε εδώ. Αναφορές, μπορεί να στείλει link για να πληρώσει με κρύπτο, ας πούμε, κάποιος ακόμα και αν δεν είναι στην Binance. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος χρήστης της Binance για να σας πληρώσει εσάς και να λάβετε εσείς την πληρωμή εδώ πέρα. Φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και το προσωπικό σας, το λογιστή σας, να κάνει διαχείριση και οτιδήποτε, ας πούμε, άλλο χρειάζεται τεχνικό για να λειτουργήσει αυτό. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο service εδώ πέρα, υποστήριξη πελατών για τα πάντα, όποιος χρειαστεί οποιοδήποτε, λοιπόν, για να λειτουργήσει αυτή την πλατφόρμα εδώ πέρα. Η αίτηση είναι πάρα πολύ εύκολη. Έκανα και εγώ μόλις για την επιχείρησή μου και περιμένω την έγκριση. Τα βήματα είναι απλά πρέπει να προσθέσει κάποιος τις πληροφορίες της επιχείρησης, με τι έχει να κάνει η επιχείρηση κτλ. Και μετά στη συνέχεια περιμένει απλώς την έγκριση της πλατφόρμας και να υπογράψει και το συμβόλαιο και μπορεί να ξεκινήσει και να χρησιμοποιήσει κανονικά το Binance Pay και το Binance Pay, και που είναι ουσιαστικά και για το Merchant. Εδώ μετά θα έχει τους λογαριασμούς και θα βλέπει και τα κρυπτονομίσματα και τις μεταφορές και τις πληρωμές και όλα εδώ πέρα. Transfers, μπορεί να κάνει converts, καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές που μπορεί να θέλει να κάνει κάποιος στο προσωπικό του. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Binance Pay σαν μια ολοκληρωμένη λύση για την επιχείρησή του για σχεδόν τα πάντα. Έτσι. Γιατί μπορεί να γίνει convert και σε fiat currency και να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή για όλα σχεδόν. Έτσι. Αν και εντάξει, δηλαδή υπάρχουν και άλλες τόσες λύσεις για τις επιχειρήσεις, δεν χρειάζεται κάποιος να χρησιμοποιήσει μόνο για την Binance, υπάρχει και το Revolut Business, υπάρχουν και άλλες λύσεις που μπορεί να ξέρετε ήδη, αλλά όπως και να έχει, αυτή εδώ θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, ειδικά για πληρωμές σε κρύπτο. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες και τις Coinbase και κάποιες άλλες στο χώρο, αλλά αυτή εδώ χρησιμοποιεί και χρεώνει και τα λιγότερα fees, 0,35% στη συναλλαγή. Οι υπόλοιπες πλατφόρμες χρεώνουν συνήθως 1% και πάνω για κάθε συναλλαγή. Και φυσικά όταν κάποιος πληρώνει με κάρτα, ξέρετε ότι είναι γύρω στο 1,9 ή με 2,2% τα fees στις συναλλαγές με την κάρτα, οπότε συμφέρει και για τις συναλλαγές να τις λάβει κάποιος σε κρύπτο. Και εδώ πέρα φυσικά μπορεί να έχει πλήρη report για τις κινήσεις του, για τις συναλλαγές μέσα στην πλατφόρμα, payment links, όπου εδώ λοιπόν, όπως είπαμε, ότι κάποιος μπορεί να θέλει, ας πούμε, να στείλει ένα link για να πληρώσει ένας πελάτης με κρυπτονόμισμα, και επιλέγει εδώ πέρα
Payment Link Preferences, το όνομα του προϊόντος της υπηρεσίας που θα προωθήσει κάποιος, Product Type, Product Details. Εδώ μπορεί να επιλέξει Stablecoin για παράδειγμα, το BUSD ή USDT, πες ότι είναι 100 δολάρια και πότε να, μέχρι πότε ας πούμε, να ισχύει αυτό το link. Μπορεί να κάνει και customize, δηλαδή να ισχύει από τότε έως τότε. Save και μετά παίρνει το link αυτό και το στέλνει στο πελάτη για να πληρώσει, πάρα πολύ εύκολο. Επίσης και τεχνικά, αν κάποιος θέλει να συνδέσει κάποιο σύστημα με το website, έτσι ώστε κάποιος να πληρώσει από το website απευθείας με κρυπτονόμισμα, θα πρέπει να το δώσει κάποιον web developer για να κάνει το API, έναν κωδικό εδώ πέρα το οποίο θα συνδέσει με το σύστημα πληρωμών στο website του, είτε είναι μέσω WordPress είτε μέσω Shopify ή κάποιο άλλο, έτσι ώστε να συνδεθεί και να λάβει τις πληρωμές του στο Binance Pay εδώ πέρα. Και όπως είπαμε και στη συνέχεια, το μπορεί να προσθέσει και άτομα μέσα εδώ πέρα προσωπικό για να κάνει όλη τη διαχείριση. Η διαδικασία τεχνικά είναι πάρα πολύ εύκολη. Χρειάζεται κάποιος πρώτα να έχει απλά ένα λογαριασμό στην Binance, να έχει πιστοποιηθεί σαν χρήστης απλά, στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την επιχείρησή του μέσα σε αυτό και μετά απλά να ακολουθεί τα βήματα 1, 2, 3, ακόμα και η ελληνική γλώσσα υπάρχει σε αυτό ή και μια μετάφραση κάποιων βασικών πραγμάτων. Θα ήθελα να δείτε λίγο τη διαδικασία για το τι υπάρχει εδώ πέρα διαθέσιμη. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ να σας βοηθήσω. Έχετε επίσης και το customer support εδώ πέρα που μπορείτε να επικοινωνήσετε ανά πάσα στιγμή να λύσετε οποιαδήποτε απορία. Για το πώς να μιλήσετε με το chat, έχω κάνει και ένα βίντεο εδώ πρόσφατα που λέω πώς να ανοίξετε το Binance chat και την υποστήριξη πελατών για να λύσετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτό. Και φυσικά άλλα πράγματα για τη διαχείριση της Binance, όπως αυτό το tutorial που έχω εδώ πέρα με πολλά πράγματα, θα σας είναι χρήσιμο και το βρίσκετε στο κανάλι μου, απλά πηγαίνοντας, πατώντας το όνομά μου κάτω και πηγαίνοντας εδώ πέρα στα playlist. Αυτά για το σημερινό βίντεο, ένα like και εκτιμάτε, εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει ακόμα, ακολουθήστε με και στα υπόλοιπα social media όπως Twitter, Telegram channel, Instagram, μόνο προσοχή με τους ψεύτικους λογαριασμούς που φτιάχνουν ειδικά στο Instagram και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλά πολλά κέρδη.